Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που επισκέπτομαι για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού την Αντιπεριφέρεια Χανίων για να συζητήσουμε για τα κρίσιμα αναπτυξιακά διακυβεύματα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και της Κρήτης συνολικά. Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να παραβρεθώ και να θεμελιώσω μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2025 θα σημάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα της Κρήτης να μπορεί να υποδέχεται για τις επόμενες δεκαετίες έναν αυξημένο αριθμό επισκεπτών, πράγμα το οποίο ήταν πια αδύνατον καθώς το εφιστάμενο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο είχε φτάσει στα όρια του. Προεκλογικά είχαμε μιλήσει και είχα δεσμευθεί για την ανάγκη να ολοκληρωθούν επί δικιάς μας διακυβέρνησης τα δύο σημαντικά και κρίσιμα έργα υποδομής τα οποία έλειπαν από το νησί μας. Το ένα θεμελιώθηκε σήμερα και αφορά το αεροδρόμιο, το οποίο το θεωρώ πια ένα έργο απολύτως δρομολογημένο. Δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Είναι ένα έργο το οποίο έχει διαρθρωθεί ως μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με εξαιρετικά αξιόπιστους εταίρους από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, μια κορυφαία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία αλλά και μια πάρα πολύ σημαντική εταιρεία από την Ινδία η οποία διαχειρίζεται αεροδρόμια, ο συνολικός όγκος επιβατών των οποίων διαχειρίζεται ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Κατά συνέπεια εκτιμώ ότι το έργο αυτό θα είναι έτοιμο το 2025, έχει μπει πια για τα καλά στις ράγες. Είμαστε όμως εδώ για να συζητήσουμε την μεγαλύτερη ίσως αναπτυξιακή εκκρεμότητα η οποία αφορά την Κρήτη και αυτή δεν είναι άλλη από το βόρειο οδικό άξονα, ένα μη έργο μάλλον, γιατί δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα τις τελευταίες δεκαετίες εξαιρετικά πονεμένο και ένα έργο το οποίο αρκετά συχνά είχε τύχει αντικείμενο συστηματικής παραπληροφόρησης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες δυστυχώς διαψεύδονταν στην πορεία των πραγμάτων. Είμαστε εδώ όπως το κάναμε και προεκλογικά για να σας μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας για το ζήτημα αυτό. Τι λοιπόν μπορούμε να σας πούμε σε συνέχεια και όσων σας είπε στη συνέχεια ο Υπουργός. Πρώτον, αποτελούσε και αποτελεί δέσμευσή μου ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα γίνει στην ολότητά του και επειδή αντιμετωπίστηκε το ζήτημα από πού θα ξεκινάει ο ΒΟΑΚ στην πρώτη του φάση. Ναι, ο ΒΟΑΚ θα ξεκινάει από την Κίσαμο. Δεν θα ξεκινάει από τα Χανιά. Και το λέω αυτό διότι το κομμάτι Κίσαμος-Χανιά είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί μελετητικά ακόμα να μην είναι όριμο. Είναι όμως κατασκευαστικά αρκετά απλό να γίνει, άρα δεν έχει αυξημένα κόστη. Και είναι βέβαια και ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα τέτοιο κυκλοφοριακό φόρτο που να δικαιολογεί την ένταξή του στο κύριο σκέλος του έργου αυτού. Το έργο αυτό θα γίνει, αλλά για να γίνει θα πρέπει το Υπουργείο, όπως έχει δεσμευθεί, να ολοκληρώσει το κομμάτι των δικών του μελετών εντός του επόμενου εξαμήνου. Αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου ότι αυτό θα γίνει. Ήδη έχει γίνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά αυτούς τους 7 μήνες για να οριμάσουν οι σχετικές μελέτες από τον Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα. Θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι το έργο αυτό το βρήκαμε εξαιρετικά ανώριμο μελετητικά, με αποτέλεσμα πολλές από τις προσδοκίες οι οποίες να είχαν καλλιεργηθεί να ήταν στην κυριολεξία στον αέρα. Κατά συνέπεια το χρονοδιάγραμμα είναι η ορίμανση των μελετών που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών. Στη συνέχεια το έργο θα περάσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εκτιμώ ότι εντός 6 με 9 μηνών θα έχουμε τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε το έργο να μπορεί πια να προκηρυχθεί εντός του 2021. Αυτό είναι το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα θα το υλοποιήσουμε και αυτό αποτελεί και προσωπική μου δέσμευση. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και να λύσουμε το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου. Διότι όπως σας είπε ο Υπουργός, ένα έργο το οποίο θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης απαιτεί και μία ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση, η οποία δεν είναι αμεληταία. Κατά συνέπεια αυτοί οι πόροι πρέπει να βρεθούν και υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Από πού μπορούν να βρεθούν αυτοί οι πόροι. Κάνουμε ήδη μια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους από τα S&P
και άνφας τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να χρηματοδοτήσουμε τουλάχιστον το πρώτο σκέλος του έργου. Και υπάρχουν και διάφορες σκέψεις, τις οποίες εξετάζουμε με το Υπουργείο, κατά το πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους από επεκτάσεις άλλων συμβάσεων παραχώρησης, έτσι ώστε να τις τροφοδοτήσουμε και να τις κατευθύνουμε προς την Κρήτη για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τη χρηματοδότηση του έργου αυτού. Το έργο αυτό θα είναι ένα έργο, θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, το οποίο θα έχει και θα γίνει με διόδια. Διόδια όμως λογικά και με προβλέψεις οι οποίες θα δίνουν διευκολύνσεις στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το δρόμο εκεί που δεν θα υπάρχουν άλλες επιλογές. Ο δρόμος λοιπόν αυτός μπορεί να προκηρυχθεί και θα προκηρυχθεί εντός του 2021 και από εκεί πέρα ο ορίζοντας υλοποίησής του εξαρτάται από τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές. Θεωρώ όμως ότι άπαξ και το έργο προκηρυχθεί, θα μπει πια και αυτό στις ράγκες και θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγράμματων τα οποία θα έχουμε ορίσει. Εν τω μεταξύ όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημάνουμε ότι στον υφιστάμενο δρόμο γίνονται ήδη πολύ σημαντικά έργα έτσι ώστε να κρατηθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχω εδώ πέρα έναν χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, ο οποίος προσδιορίζει με σαφήνεια τις επεμβάσεις οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης στοχιών που γίνονται σήμερα στο ΒΟΑΚ και θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια. Θα μπουν περίπου 70 με 80 εκατομμύρια στον υφιστάμενο δρόμο, διότι έχουμε μια υποχρέωση μέχρι που να κατασκευαστεί ο νέος ΒΟΑΚ να κρατήσουμε τον υφιστάμενο δρόμο σε μια τουλάχιστον ικανοποιητική κατάσταση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, το οποίο ταλανίζει όλους μας, για να μην χάνονται τζάμπα ζωές στο βόρειο οδικό άξονα, όπως δυστυχώς γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα της ποιότητας του δρόμου, αφορά συνολικά την οδική συμπεριφορά. Το Υπουργείο εκπονεί ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σχετικά με την οδική ασφάλεια συνολικά. Το είχαμε δουλέψει και με τον Λευτέρη τον Αβγενάκη όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε κατά 50% τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα εντός της επόμενης δεκαετίας. Είναι κάτι το οποίο θα το πετύχουμε. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει βελτιωθεί η αστυνόμευση στο βόρειο οδικό άξονα. Είχα επικοινωνήσει εγώ προσωπικά με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ήδη μία μείωση στον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων στο ΒΟΑΚ, αλλά για άλλη μια φορά κάνω μία έκκληση στους συντοπίτες μου. Η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του δρόμου. Έχουμε αυτό το δρόμο, είναι προβληματικός. Θα φτιάξουμε καινούριο δρόμο, θα χρειαστούν χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε η μεγάλη ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τους ίδιους τους οδηγούς, οι οποίοι ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη θα πρέπει να αλλάξουν συνολικά την οδική τους συμπεριφορά. Τώρα, εν συντομία, ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα για το ζήτημα του ΒΟΑΚ, στο ζήτημα της σύνδεσής του με το αεροδρόμιο των Χανίων. Θα υπάρξει η σύνδεση αυτή, μελετάτε το έργο. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό ως ανεξάρτητο δημόσιο έργο. Πάντως είναι βέβαιο ότι τελικά ο ΒΟΑΚ στην τελική του μορφή θα είναι συνδεδεμένος με έναν ασφαλή και σίγουρα πιο σύντομο δρόμο με το αεροδρόμιο των Χανίων, όπως θα συνδέεται, αυτό προβλέπεται ήδη από τη σύμβαση παραχώρησης, και με το καινούριο αεροδρόμιο το οποίο θα γίνει στο Καστέλι Παιδιάδος. Άρα θα έχουμε εξασφαλίσει ότι τα δύο βασικά μας αεροδρόμια θα συνδέονται με τον κύριο οδικό άξονα, με δρόμους σύγχρονους και ασφαλείς. Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία θίξατε, γνωρίζω καλά, κύριε Περιφερειάρχα, την έκταση των ζημιών. Αναφέρθηκε ο Υπουργός στα πρώτα έργα τα οποία ήδη γίνονται. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για ζητήματα χρηματοδότησης έργων τα οποία ήδη τρέχουν. Θα μιλήσω με τον αρμόδιο Υπουργό, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το μέλημά μας, όπως έχουμε δεσμευθεί και έχει δεσμευθεί και η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, όχι απλά να τις αποκαταστήσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε και καινούριες υποδομές, οι οποίες θα είναι πιο ποιοτικές και θα αντέχουν περισσότερο στο χρόνο. Στα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης δεν θέλω να αφήσω έξω από τη συζήτηση τις περιβαλλοντικές υποδομές. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα διαχείρισης των νερών της Κρήτης, το έχουμε συζητήσει και ήδη έχουμε δημιουργήσει και μία Επιτροπή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Σκρέκα, που θα εξετάσει συνολικά
τις αρδευτικές υποδομές στη χώρα. Θα προτεραιοποιήσει σημαντικά έργα, έτσι ώστε να έχουμε μια κεντρική πολιτική, η οποία θα έρθει να κουμπώσει πάνω στα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των υδάτων, για να δούμε συνολικά το ζήτημα αυτό, το οποίο, καθώς μπαίνουμε πια για τα καλά στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, θα μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Αυτό αφορά και την ελιά. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος σε συνεννόηση με τους ειδικούς για την κλιματική αλλαγή, τους οποίους έχουμε, και τον κύριο Συνολάκη, ο οποίος μας βοηθάει και στα ζητήματα της διάβρωσης των ακτών, άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για το νησί μας, να δούμε πια πώς μπορούμε και τι παρεμβάσεις μπορούμε να έχουμε και τι πόρους πρόσθετους μπορούμε να εξασφαλίσουμε για την ολοκαλλιέργεια και την προστασία της, πια σε μια εποχή όπου οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που ήταν πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια. Τέλος, για τα ζητήματα της στελέχωσης των Δήμων. Θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω την Κεντρική Ένωση Δήμων τη Δευτέρα. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις στην κινητικότητα. Σας το λέω εδώ, επρόκειτο να το πω τη Δευτέρα, σας το λέω τώρα όμως, εδώ μέσα και μου το θίξετε το θέμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω, ειδικά σε μικρούς δήμους, να αποψηλωθούν, καθώς αυτή τη στιγμή η κινητικότητα δεν δίνει τη δυνατότητα στο φορέα προέλευσης, στην ουσία να μπλοκάρει τη μετακίνηση προσωπικού. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δυστυχώς αποψηλώνονται οι μικροί δήμοι, οι ορεινοί δήμοι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε και δεν θα το επιτρέψουμε. Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη νομοθετεί παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουμε να έχετε πρόσβαση σε μια δεξαμενή μηχανικών, η οποία θα μας επιτρέπει με μεγαλύτερη ευελιξία να υποστηρίξουμε δήμους οι οποίοι πρέπει να τρέχουν μελέτες και έργα, χωρίς κατά ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Και βέβαια, όπως είπε και ο Υπουργός, το 4412 θα αναμορφωθεί, θα κωδικοποιηθεί, δεν μπορεί να αλλάξει στον πυρήνα του, γιατί αποτελεί ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως μπορούμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε πια μια πάρα πολύ καλή εμπειρία από το πόσο δυσκίνητος τελικά απεδείχθηκε στην πράξη. Σας ανέφερε ο Υπουργός ποιες είναι οι παρεμβάσεις εκείνες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να τρέξουν γρηγορότερα μελέτες αλλά και έργα, και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση η οποία θα γίνει. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της κωδικοποίησης του 4412 βάσει του προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2020. Επομένως, αναμένουμε τις προτάσεις του Υπουργείου αλλά και των συναρμοδίων Υπουργείων, διότι όπως γνωρίζετε είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ραντάρ. Ραντάρ. Δεν αναφερθήκαμε στο ραντάρ. Θες να πεις δύο κουβέντες για το ζήτημα, μιας και δεν το θίξαμε, πριν. Να τα πεις εσύ. Λοιπόν, το ραντάρ και τα ραντάρ και στην Κρήτη δείχνουν για άλλη μια φορά, κύριε Πρόεδρε, το παραλογισμό του ελληνικού δημοσίου. Όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση παραχώρηση με τη Fraport, είχε συμφωνηθεί ότι η Fraport θα αγοράσει ίδια, για να το πούμε πολύ απλά, κάποια ραντάρ για κάποια αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και της Κρήτης. Δυστυχώς όμως, στο παραλογισμό του ελληνικού δημοσίου, είπα μαζί με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στις προδιαγραφές του ραντάρ. Με αποτέλεσμα, εδώ και 2,5-3 χρόνια, η Fraport ενώ θέλει να εξυγχρονίσει, όπως καταλαβαίνετε, το ραντάρ της περιοχής και το αεροδρομίο της Κρήτης για να μπορεί να έχει περισσότερα αεροπλάνα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με το ελληνικό δημόσιο. Όπως γνωρίζετε, η διοίκηση της ΗΠΑ έχει αλλάξει πριν από 2 εβδομάδες και είναι επιτακτική ανάγκη. Άμεσα έχει συσταθεί επιτροπή στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Μεταφορών για να δώσουν το συντομότερο δυνατό στους επόμενους 2 μήνες τα λεγόμενα specifications, έτσι ώστε η Fraport να ξεκινήσει και να προμηθευτεί με προτεραιότητα τα Χανιά, το ραντάρ που έχει τόσο μεγάλη σημασία για την περιοχή. Βλέπετε ότι, και να κλείσω με αυτό, ότι σε καθημερινή βάση η κυβέρνηση αντιμετωπίζει στρεβλώσεις και συχνά παραλογισμούς του παρελθόντος, αλλά το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη συστηματικότητα, με προγραμματισμό,
με σχέδιο και γι' αυτό και είμαστε αισιόδοξοι ότι η πολιτική μας θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και θα δείξει αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα. Θα κλείσω λέγοντάς σας ακόμα μια φορά πόσο χαίρομαι, κύριε Περιφερειάρχα, που βρίσκομαι στον τόπο μου πια ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβα απέναντι στην Κρήτη για την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής ισχύουν στο ακέραιο. Οι υπουργοί, όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει είναι πολύ αυστηρά. Είμαστε γρήγοροι, αλλά είμαστε ταυτόχρονα ρεαλιστές. Δεν πρόκειται να σας πούμε τίποτα το οποίο δεν ισχύει. Και γι' αυτό και ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και προεκλογικά, να μην δεσμευτούμε για πράγματα τα οποία γνωρίζουμε την επόμενη μέρα ότι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Τα χρονοδιαγράμματα για τα οποία σας μιλήσαμε είναι ρεαλιστικά. Θα τα τηρήσουμε, έχουμε να τα τηρήσουμε. Και εντός αυτών των χρονοδιαγραμμάτων η Κρήτη θα αποκτήσει επιτέλους τις υποδομές που της αξίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.